Αγαπητοί, εκ προημίων σας λέγω, θα το αναλύσουμε το θέμα, εκ προημίων σας λέγω ότι πάντοτε πρέπει να φοβόμαστε τα δανεικά. Πάντοτε. Είτε είναι φιλικά, είτε είναι έντοκα. Δηλαδή με τόπο. Πάντα να φοβόμαστε ό,τι είναι δανεικό. Αυτό να το έχετε κανόνα στη ζωή σας, στη ζωή μας παντού, πάντοτε. Αν ποτέ, ξέρετε γιατί οι τόκοι τρώνε το σπίτι, το παίρνουν οι τόκοι πίσω. Πάρουμε δάνειο από την τράπεζα, πάει, το χάσαμε το σπίτι μας, εάν δεν έχουμε να πληρώσουμε. Πόσα τέτοια συμβαίνουν. Τη βιομηχανία μας, το εργοστάσιό μας, το μαγαζί μας, δεν έχουμε να πληρώσουμε και μας το τρώει η τράπεζα, μας το τρώνε εκείνοι που μας δάνεισαν κρίματα. Αν ποτέ δανειστούμε, το ποσό θα είναι τόσο ώστε να βρίσκεται στην ακτίνα αδυνατότητός μας να το ξεχρεώσουμε. Λίγο οικονομία, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, να μπορούμε να το ξεχρεώσουμε. Δηλαδή να μην είναι πολύ το χρέος. Η παροιμία βεβαιώνει, η ελληνική παροιμία, μην απλώνεις τα πόδια σου πιο πέρα από το πάπλωμα. Αν τα βγάλεις έξω από το πάπλωμα τα πόδια σου, θα κρυώσεις. Πρόσεξε. Είναι παροιμίες πολύ κοινές και νομίζω όλοι τις γνωρίζουμε. Χρέη που δεν πληρώθηκαν δημιούργησαν σπάσιμο συγγενείας, φιλίας και μιας καλής κοινωνίας που μπορούσαμε να έχουμε με τους ανθρώπους. Δεν μιλιώνται, δανειστήκαμε, δεν τα δίνουμε και ο άλλος δεν μας μιλάει. Είναι πολύ φοβερό να σπάσει αυτή η κοινωνία. Ακόμη δημιουργούνται και μίση. Και δεν πρέπει. Με τον χαρακτηρισμό ακόμη μπορούμε να σταθούμε του ανεντίμου ανθρώπου. Αυτός είναι ανεντίμος άνθρωπος. Τον εδάλεσε και δεν μου τα έδωσε πίσω τα χρήματα. Και βγάζουμε τη φήμη του ανεντίμου ανθρώπου. Ποια πρέπει να είναι λοιπόν η έννοια του δανεισμού? Κάποτε να βρεθούμε στην ανάγκη όλοι μας. Πόσες φορές εγώ είπα, μπορεί εμείς, άλλοι δεν ξέρω, χτίζεις το σπίτι σου και ρίχνεις πλάκα. Προσέξτε, ρίχνεις πλάκα. Και εκεί σου τελείωσαν τα χρήματα. Τι θα κάνεις? Θα πεις στους μαστόρους, σταματήστε την πλάκα, γιατί τι γίνεται, πρέπει να πέσει μόνο κόμμα. Αλλά εκείνα που θα δανειστείς, πόσα μπορεί να είναι για να τελειώσεις μια πλάκα? Δεν είναι πολλά. Αύριο μεθαύριο, σε ένα μήνα τα δίνεις. Αυτό είναι ανθρώπινο. Είναι πολύ ανθρώπινο, αλήθεια. Είπαμε ότι δεν πρέπει να ξεπερνά τις δυνατότητές μας το χρέος. Το είπαμε αυτό. Συνεπώς πάντα το ποσό που θα δανειστούμε θα είναι μικρό. Δεν πρέπει να είναι πολύ. Και μόνο για μια ανάγκη, μόνο μια ανάγκη, και όχι για να ανοίξουμε καταστήματα και εμπορικές επιχειρήσεις να δανειστούμε, γιατί αυτό μετά είναι επικίνδυνο, γιατί εκεί θα δανειστούμε πολλά χρήματα. Εκείνος που θα δανείσει θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Όχι μόνο εκείνος που θα δανειστεί, αλλά και εκείνος που θα δανείσει. Θα δανείσει τόσα ώστε αν δεν του επιστραφούν τα χρήματα, πρώτα-πρώτα να μην γογγίσει και ύστερα να μην καταστραφεί οικονομικά αυτός που δάνεισε. Δώσε τόσα ώστε δεν στα επέστρεψε, λες δεν βαριέσαι. Πες πως τα φάγα, το λένε αυτό, καραμέλες, τα φάγαμε καραμέλες, δεν βαριέσαι. Ούτε ακόμη να κόψει τις σχέσεις του με τον άνθρωπο που εδάνησε και δεν έχει να τα επιστρέψει. Του λέμε, μην με αποφεύγεις άνθρωπε, λέγει μου καλημέρα, δεν βαριέσαι, τα χαρίζω, πες ότι έκανα ένα ψυχικό. Αλλά δεν είναι όμως πολλά να φάσεις, να ζημιώσεις, ούτε να καταστρέψεις ακόμα και τη συγγένειά σου και τη φιλία σου. Δεν είναι σωστό. Ακόμη δάνησες, αποτήραμε προς χριστιανούς, δεν θα πάρεις τόπο.
δεν θα πάρεις τόκο. Ο Κύριος το ετώνησε και το ξαναετώνησε αυτό. Λέει στο κατά Λουκάν, δανείζεται μηδέν απελπίζοντες. Απελπίζοντες είναι το από και ελπίζω. Δηλαδή ελπίζω να πάρω κάτι από. Δηλαδή τόκος. Τόκο να πάρω. Δηλαδή να δανείζεται χωρίς τόκον. Αυτό θέλει να πει. Και η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί περί δανεισμού. Ακόμη το σχήμα τράπεζα. Τράπεζα. Λέμε εμπορική τράπεζα, ιωνική τράπεζα, εθνική τράπεζα, ξέρω εγώ. Το σχήμα αυτό τράπεζα που δίνει τόκο όταν πάει κάποιος και καταθέσει τα χρήματά του, αυτό είναι κάτι πολύ 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 διαφορετικό. Είσαι ο καταθέτης, δηλαδή δανείζεις την τράπεζα. Η τράπεζα όμως είναι επιχείρηση και παίρνει τα κεφάλαιά σου και αυτή τα εμπορεύεται, και όταν θα σου δώσει τόκον, αυτή έχει κερδίσει πολύ περισσότερα από εκείνα τα οποία θα σου δώσει. Δεν έχει λοιπόν το σχήμα τράπεζα καμία σχέση με αυτά που λέμε τώρα. Γιατί πολλοί με ρωτούν και λένε, δεν είναι αμαρτία να πάμε να καταθέσουμε τα χρήματά μας? Όχι, δεν είναι. Νομίζω είναι πάρα πολύ σαφές. Ακόμη, υπάρχουν κάποια στεγαστικά δάνεια κρατικού χαρακτήρα συνήθως. Επειδή αυτά είναι με πολύ χαμηλό τόκο και είναι και πολύ μακροπρόθεσμα, όπως ακούω από εσάς που μας ρωτάτε συνεχώς τέτοια θέματα, δεν είναι επικίνδυνος τέτοιος δανεισμός. Μάλιστα πολλές φορές σου λέει 10 χρόνια, 20 χρόνια για να ξοφλήσουν, και πολλές φορές αυτά τα δάνεια διαγράφονται. Δεν τα παίρνει πίσω το κράτος. Τελείωσε. Πάντως λέει μια παροιμία, γι' αυτό να το ξέρουμε. Το ξένο ρούχο δεν βαστά ζέστη. Το δικό σου ρούχο βαστάει ζέστη. Αν κάποιοι δανείζονται με σκοπό να μην επιστρέψουν το δάνειο, αυτοί, πώς να το πούμε αγαπητοί, αυτοί είναι ανέντιμοι και απατεώνες. Κατά σύστημα το κάνουν αυτό. Δανείζονται, έχουν στο μυαλό τους ότι δεν θα επιστρέψουν τα δανεικά. Είναι φοβερό πράγμα. Αν ο δανειστής είναι έντιμος και βλέπει ότι δεν έχει να πληρώσει, τότε ο άνθρωπος, επειδή είναι έντιμος, χάνει τον ύπνο του. Είναι κακός παράγον το δάνειο, αισθάνεσαι άσχημα. Δεν μπορείς να κοιμηθείς, στριφογυρίζεις, αν είσαι έντιμος εννοείται. Γενικά θα επαναλάβω να φοβόμαστε κάθε δανεικό, έστω και στο πιο μικρό πράγμα. Πόσο μικρό, θα σας κάνει εντύπωση? Επειδή πολλά ακούω, από ένα αυγό μέχρι ένα βιβλίο. Ναι, έρχεται εκείνος που δάνεισε, γυναίκες. Ήρθε η γειτόνισσα, μου είπε, μου δίνεις ένα αυγό. Να σου δώσω ένα αυγό. Να κάνει αυγό λέμονο, ξέρω εγώ. Να σου δώσω ένα αυγό. Δεν το επιστρέφει. Και όταν αυτή ξαναζητήσει αυγό, η άλλη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Αδελφέ μου, δανείστηκες ένα αυγό. Μα σπουδαίο αυγό. Ναι, ο άλλος δυσαρεστείται όμως. Ρώτησε τον εαυτό σας, είναι πράγματα της καθημερινότητας. Δανείστηκες αυγό, θα το πας την άλλη μέρα το πρωί στη γειτόνισσα. Τελείωσε. Δανείστηκες βιβλίο, θα το επιστρέψεις. Δεν θα πεις, δεν βαριέσαι, είναι πολύ μικρό πράγμα. Και συγγενή σου να είναι, επιτρέψατε μου αγαπητή, η μάνα σου να είναι, θα το επιστρέψεις πίσω. Μα παιδάκι μου, όχι μάνα μου, όχι μάνα μου, για να μην βάλεις κανένα λογισμό στο μυαλό σου ότι μου δώσες κάτι αφού σου το ζήτησα, πρέπει να το πιστέψω. Διότι αν μου το χάριζες, μάνα μου, θα σου λέγα ευχαριστώ πολύ. Αφού δεν μου το χάρισες, αλλά σου το ζήτησα, πρέπει να το επιστρέψω. Γι' αυτό θα έλεγα ακόμη αγαπητοί, τι να πω ακόμα, έχουμε και κάτι για να κλείσουμε αυτό το χωρίο. Έχουμε και το σχήμα εγγύησης. Εγγύησης. Ένας δανείζεται από τον άλλον
και μπαίνει εγγυητής κάποιο πρόσωπο, ότι αν δεν σου δώσει τα δανεικά, θα πληρώσω εγώ σε σένα τα δανεικά του αλουνού. Αυτό λέγεται εγγύησης και εγγυητής. Για αυτήν την περίπτωση λέγει πολλά πολλά ο Λόγος του Θεού. Δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω, να σας τα καταγράψω και να σας τα πω. Ας πω όμως κάτι εδώ από τις παροιμίες εκ των κεφάλαιων. Θα σας το πω σε μετάφραση. Έχει πολλά. Παιδί μου, εάν σταθείς εγγυητής του φίλου σου, είναι σαν να παραδίδεις το χέρι σου σε εχθρό, γιατί τέτοιος θα γίνει ο φίλος σου όταν βρεθεί σε δυσκολία να πληρώσει το χρέος του. Και τούτο γιατί στον άνθρωπο το ίδιο του το στόμα γίνεται παγίδα όταν δέχεται με υπόσχεση να γίνει εγγυητής. Κάμε παιδί μου όσα εγώ σου παραγγέλω και σώζε τον εαυτό σου, γιατί θα πέσει σε χέρια κακών ανθρώπων, θα εμπλακεί στα δικαστήρια και σε περιπέτειες. Αν όμως εγγυήθηκες, μην απελπίζεσαι, αλλά να υπενθυμίζεις το φίλο σου να πληρώσει το χρέος του. Γιατί για τέτοιο θέμα μη δώσεις ύπνο στα μάτια σου, ούτε να αφήσεις τα βλέφαρά σου να νιστάξουν, έως ότου απαλλαγείς από την υποχρέωση της εγγυήσεώς σου, για να γλιτώσεις όπως το ζαρκάδι από το βρόχο και όπως το πουλί από την παγίδα. Είδατε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Αν κάποτε, όπως και στο δανεισμό, βρεθείς στην ανάγκη να γίνεις εγγυητής, πρόσεξε. Το ποσό που θα εγγυηθείς δεν θα είναι πιο πάνω από την οικονομική σου δυνατότητα, ώστε αν δεν πληρώνει ο φίλος σου για τον οποίο εγγύθηκες, να το πληρώσεις εσύ, αλλά να μην φτάσεις να γίνεις ερείπιον οικονομικών ή να γονγίσεις, θα είναι τόσο και θα πεις στον φίλο σου δεν μπορώ περισσότερο. Ή ακόμη πάρε την απόφαση ότι εσύ θα πληρώσεις το χρέος. Πάρ' το από την αρχή, ώστε αν το πληρώσει ο άλλος, έχει καλός. Αν δεν το πληρώσει, ακούστε τι λέει η Σοφία Σιράκ. Μη εγγυήσει υπέρ δύναμήν σου. Μην εγγυηθείς πιο πάνω από τη δύναμή σου. Και αν εγγυήσει, ως αποτίσον φρόντιζε. Και αν λέει μπήκες εγγυητής, φρόντισε να πληρώσεις εσύ. Είναι σαν να πάει. Να τα χάσεις, πες, δεν βαριέσαι. Βέβαια, λέει πάλι η Σοφία Σειρά, αν ήρ' αγαθός, εγγυήσε τον μνησίον. Ο αγαθός άνθρωπος θα μπει εγγυητής, αλλά θα μπει με σύνεση, θα μπει με προσοχή. Αλλά και ο χρεοφιλέτης οφείλει πάντα να αισθάνεται ευγνωμοσύνη εις τον εγγυητή του. Γιατί χάριτας, λέει πάλι Παλαιά Διαθήκη, Σοφία Σειράχ 29,14, χάριτας εγγύου μη επιλάθη, μη ξεχνάς, λέγει, τις χάριτες που προσέφερε σε σένα ο εγγυητής. Έδωκε γάρ την ψυχήν αυτού υπερ σου. Έδωσε τη ζωή του για σένα, τις οικονομίες σου για σένα. Κάποτε, κάποτε ντρεπόμαστε, αγαπητοί, το φίλο μας, το συγγενή μας, και γινόμαστε εγγυητέ. Γινόμαστε εγγυητέ, όχι βέβαια. Λέει πάλι το βιβλίο των Παροιμιών 22,26, μη δίδου σε αυτόν εις εγγύην εσκυνόμενος πρόσωπον. Μη γίνεις εγγύητης γιατί ντρέπεσαι. Ακούτε? Εάν γαρμή έχεις πόθε να ποτίσεις, γιατί αν δεν έχεις από πού θα πληρώσεις για την εγγύηση που έδωσες, λείψονται το στρώμα το υπό τας πλευράς σου. Θα σου πάρουν το στρώμα σου από το κρεβάτι σου. Και μια τελική σύμβουλη, εγγύη
λέει η Σοφία Σειρά, πολλούς απόλεσε. Η εγγύηση πολλούς κατέστρεψε. Αντιλαβού του πλησίον κατά δύναμή σου. Να καταλάβεις τον άλλον όσο δύναμη έχεις, όχι παραπάνω. Και πρόσεχε σε αυτό μη εμπέσεις. Και πρόσεχε να μην γλιστρήσεις. Είναι και ένα ακόμη θέμα. Όταν αρχίζουμε ένα έργο και δεν το αποτελειώνουμε, προσέξτε αυτό, ή σπίτι ή οτιδήποτε, μας θυμίζει εδώ την παραβολή του Κυρίου περί του οικονόμου του πύργου, ενθυμίστε. Άφησε τέλειωτο τον πύργο και όλοι γελούσαν εις βάρος του. Και τούτο δεν είναι μόνο για υλικά πράγματα, αλλά είναι και για πνευματικά. Είναι η πνευματική ζωή, την αρχίζουμε αλλά δεν την ολοκληρώνουμε. Και εξάλλου ο Κύριος το είπε ακριβώς για την πνευματική ζωή. Αρχίζεις τη σωτηρία σου, φέρε την εις πέρας. Αρχίζεις οποιαδήποτε εργασία, φέρε την εις πέρας. Σε αυτό συμβουλεύει η ενυπόστατο σοφία. Είναι παροιμίες 24,27 τα εξής. Ετοίμαζε εις την έξοδον, την αποπεράτωση, τα έργα σου και παρασκευάζου εις τον αγρόν, να ετοιμάζεις το επαγγελμά σου και πορεύου με το πιστέ μου, να με ακολουθείς, λέει η σοφία, και νοικοδομήσεις τον οίκον σου. Και τότε θα χτίσεις το σπίτι σου. Να είσαι προχωμένος άνθρωπος, επιμελείς, να φέρνεις εις πέρα στα θέματά σου και να με ακολουθείς εμένα. Και τότε, σίγουρα τότε, θα κάνεις καλό σπίτι και καλό σπιτικό. Ευχαριστώ.